Καλτσούλα Σούση, αυτός είμαι. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη ημέρα. Ελπίζω να ξεκίνησε ωραία η Κυριακή σας. Ελπίζω να μας βλέπετε. Σήμερα θα φτιάξουμε μια καταπληκτική συνταγή. Μια συνταγή που έχετε όλοι τελικά στο σπίτι για να τη φτιάξετε. Θα φτιάξουμε κορμό σοκολάτας, μοσαϊκό ή σαλάμι. Όπως εγώ σαλάμι και μοσαϊκό πρώτη φορά τα ακούσα όταν ήρθα στην Αθήνα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη το λέμε κορμό σοκολάτας, δεν ξέρω γιατί. Οπότε είναι μια συνταγή που φτιάχνεται σε 1,5 λεπτό. Είναι μια συνταγή που είτε μπορείτε να τη φάτε από την κατάψυξη είτε μπορείτε να τη φάτε από το ψυγείο. Είναι μια συνταγή που γενικά τη φτιάχνετε, αφήνετε στο ψυγείο και όποια στιγμή έχετε munchies για σοκολάτα ή γλυκό, τότε μπαίνετε. Να σου πω ότι αυτή η συνταγή που θα κάνω είναι η πιο εύκολη που υπάρχει. Δηλαδή, άχνη, κακάο, βουτυράκι, μπισκότα, βουαλά, τέλος. Οπότε, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε, να δώσω χαιρετίσματα παντού, να δώσω χαιρετίσματα στην Κατερίνη, να δώσω χαιρετίσματα στη Δώρα Γκρέκου, στην Κατερίνα Μπάλα, Νεκτούσα, Αφροδίτη Νικολαίδη, γεια σου, Δούκισα, ναι, Δούκισα το λένε στην Κύπρο, μπράβο Αφροδίτη μου. Κάνει προσπάθεια επανεσύνδεσης όλη την ώρα το Facebook, δεν ξέρω γιατί. Τα λέμε μέρες τώρα, οπότε σε περίπτωση που δεν βλέπετε καλά στο Facebook, μπείτε στο Instagram γιατί κάνω συγχρόνως live και στο Instagram, το Instagram είναι από εδώ. Και το Facebook είναι από εδώ. Οπότε καλημέρα σε όλους. Θα έχουμε μια υπέροχη Κυριακή. Να σας πω ότι αύριο το πρωί θα κάνουμε μαζί μέλο μακάρονα. Οπότε πάρτε σιμιγδάλι, πάρτε αχνιζάχαρη, πορτοκαλάκι, κανέλα, γαρίφαλο και αλευράκι. Και αύριο θα κάνουμε μέλο μακάρονα. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά ελπίζω στις 21 μέρες να έχει τελειώσει το όλο πράγμα, όπως σας έχω πει. Έχω εκτυπώσει 21 μπλούζες, οπότε σε περίπτωση που πάει παραπάνω η καραντίνα δεν θα εκτυπώσω άλλες, γιατί έτσι. Χθες κάναμε τα υπέροχα τυπάκια, κάνατε πάρα πολύ τα tips, πήρα πάρα πολλά έτσι, μηνύματα από αυτά που φτιάξετε. Οπότε, σήμερα Σαββατάκι, έχει κρύο στην Αθήνα, δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι, όταν λέω κρύο, δηλαδή έξω στο μπαλκόνι δεν κάθισε. Κάθισε, αλλά ξέρεις, την ακούς. Λοιπόν, καλημέρα ξανά σε όλους, πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ γρήγορα θα κάνουμε τη συνταγάρα μας. Πολύ απλή συνταγή, δηλαδή τα υλικά τα έχετε όλοι στο σπίτι. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά μας. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 250 βούτυρο. Εδώ. Το βούτυρο είναι, μισό λεπτάκι, προσπάθεια επανασύνδεση στο Facebook. Το βούτυρο είναι κρύο, όπως βλέπετε. Αλλά θα τελειώσω, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Οπότε θα σας πω τα υλικά που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τη λίγο με βράνη εδώ. Βουάλα, μικρό κύματα και εντελώς λιωμένο να είναι, δηλαδή άμα είναι μαλακωμένο μας κάνει, οπότε θα ξεκινήσω έτσι ένα λεπτάκι λίγο στα μικρό κύματα και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Λοιπόν, έχουμε 250 βούτυρο που έχει μπει μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων για να λιώσει. Θέλουμε 200 ζάχαρη άχνη, εδώ, 50 γραμμάρια κακάο. Θα πάρετε ένα καλό κακάο, γιατί ουσιαστικά το μοσαϊκό τι είναι. Θέλουμε να το κάνουμε σοκολατένιο, οπότε πρέπει το κακάο μας να είναι καλής ποιότητας για να βγει έτσι η σοκολατένια γεύση που θέλουμε. Μία πρέζα αλάτι, το αλατάκι μας είναι εδώ. Το αλάτι είναι προαιρετικό, για παιδί που το κάνετε για παιδιά μην βάλετε αλάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω λίγο αλάτι γιατί σπάει. Ξύσμα πορτοκαλιού από ένα πορτοκάλι, αυτό είναι τεράστιο πορτοκάλι αλλά μου αρέσει. 100 γραμμάρια καρύδια. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, συχαινόμουν τα καρύδια μέσα στο μοσαϊκό. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε καρύδια και έχετε κάποιον άλλο ξηρό καρπό, μπορείτε να βάλετε. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε καρύδια, απλά δεν βάζετε καρύδια. Γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που έχει αλλεργία στα καρύδια, οπότε γι' αυτό. 100 γραμμάρια καρύδια, 250 γραμμάρια μπισκότα, διάφορα. Λέω τύπου digestive, αλλά και τα Miranda Παπαδοπούλου μας κάνουν μια χαρά. Πάρτε διαφήμιση. Και γενικά μας κάνουν πάρα πολλά. Εμείς τα παραδοσιακά, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, τα κάναμε με Miranda τον κορμό. Οπότε, ό,τι μπισκότα σας βρίσκονται, μαζέψτε τα και χρησιμοποιήστε τα. Σε περίπτωση που δεν έχετε μπισκότα, να σας πω ότι άμα έχετε, πώς το λένε, δημητριακά, μπορείτε να βάλετε δημητριακά.
Βέβαια, όχι 250 γραμμάρια, θα βάλετε λίγο λιγότερα γιατί τα δημητριακά έχουν πολύ περισσότερο όγκο. Οπότε θα χρειαστούμε λίγο λιγότερο. Ή μπορείτε να μπασταρδέψετε, να βάλετε λίγα δημητριακά, λίγα μπισκοτάκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το αλκοόλ μας, 50 γραμμάρια κονιάκ έχω. Προαιρετικό και αυτό. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε κονιάκ, θα ρίξουμε λίγο γαλατάκι. 50 γραμμάρια γάλα για να μαλακώσουμε λίγο τα μπισκότα. Σε περίπτωση που τα κάνετε για παιδιά. Ή γάλα ή κονιάκ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Και ξεκινάω κατευθείαν εδώ. Ή μάλλον να ξεκινήσω πρώτα τα μπισκότα για να τα αφήσω να μουλιάζουν. Κοιτάξτε εδώ. Έχω τα μπισκότα μου, 250 γραμμάρια, τα βάζω σε ένα μπολ. Και έχω πάρει διάφορα μπισκότα. Σας είπα, μπορείτε να βάλετε ό,τι μπισκότα θέλετε. Καθίστε να το κλείσω αυτό, να πάει στην αρχή. Και αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να ποτίζω με γεύση τα μπισκότα σε αυτό το σημείο. Σημαίνει ότι άμα θα βάλω κάποιο αλκοόλ, θα το βάλω στα μπισκότα εδώ. Άμα θα βάλω λίγο γαλατάκι, θα ποτίσω τα μπισκότα μου τώρα με γάλα. Ή 50 γραμμάρια γάλα, ή 50 γραμμάρια αλκοόλ, ό,τι σας αρέσει, μπορείτε να το παίξετε και πιο ιδιαίτερη. Δηλαδή, ξέρω ότι κάποιοι έχουν με το αλκοόλ τρέλα. Δηλαδή, όχι την αλκοολική. Εννοώ ότι τους αρέσει να δοκιμάζουν καινούργιες γεύσεις. Δηλαδή, σε αυτή τη συνταγή θα πήγαινε πάρα πολύ ένα ρούμι. Θα πήγαινε πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο λικέρ. Θα πήγαινε πάρα πολύ. Γενικά θα πήγαινε οτιδήποτε σας αρέσει και μπορείτε να χαρακτηρίσετε το γλυκό σας με πάρα πολλά πράγματα. Οπότε θα προσθέσω το κονιάκ μου εδώ. Κοιτάξτε. 50 γραμμαριάκια κονιάκ. Και εγώ το έκανα έτσι αρκετά κονιακένιο. Μ' αρέσει το αλκοόλ σε αυτή τη συνταγή. Σε περίπτωση όμως που το κάνουμε για παιδάκια, ξαναλέω, δεν βάζουμε πολύ αλκοόλ. Οπότε τι κάνουμε. Αφήνουμε το αλκοόλ σιγά σιγά να τραβήξει λίγο το μπισκοτάκι και να μαλακώσει. Σε περίπτωση που δεν βάζουμε κονιάκ, ξαναλέω, βάζουμε λίγο γαλατάκι. Θα αφήσουμε τα μπισκότα στην άκρη, εδώ. Βλέπετε, δεν τα σπάμε τελείως, να έχουν σώμα. Δοκιμάζουμε. Τέλειο. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Εδώ. Ήρθε η ώρα να φορέσω γάντια. Γιατί it's about to become very sexy. Γάντια δεν φοράμε όταν πρέπει τα χέρια μας, οπότε πρέπει να σου πω στα χέρια μου. Όχι γιατί θα γίνει χαμός και θα σκάσει η κουζίνα. Γιατί άμα προσπαθήσουμε να φορέσουμε τα γάντια ενώ είναι βρεγμένα τα χέρια μας, δεν θα μπουν. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε και άλλη συνταγή με κρέμα γάλακτος. Έχω 2-3 συνταγές. Αυτή με την καραμελωμένα φουντούκια, τον κορμό που έχω, είναι πιο δύσκολη. Δεν ήθελα να σας βάλω μια τέτοια δύσκολη συνταγή. Βέβαια, είναι μια διαφορετική συνταγή και αυτή πολύ ωραία. Εκείνη φτιάχνεται με πραγματική σοκολάτα, κρέμα γάλακτος και καραμελωμένα φουντούκια. Οπότε η διαδικασία τώρα είναι τρίλεπτη. Εκεί θέλει διαδικασία. Δηλαδή, είναι ένα μισάωρο διαδικασία που πρέπει να κάνετε για να φτιάξετε σωστά τον κορμό εκείνον. Και εκείνος ο κορμός καλός. Εκείνος συνιστάται για κατάψυξη περισσότερο, γιατί είναι σαν σεμιφρέντο. Αυτός είναι και ψυγείου. Και πώς το λένε, και κατάψυξης. Λοιπόν, παίρνω ένα μπολ μπροστά μου και το βουτυράκι μου έχει λιώσει. Ρίχνω μέσα στο βουτυρό εδώ και ξαναλέω, δεν θέλουμε να είναι καυτό. Βλέπετε ότι ίσα ίσα που έχει λιώσει και ίσως και να έχει κάποια κομμάτια από το βουτυράκι που να μην έχουν λιώσει. Και θα ρίξω μέσα την άχνη ζάχαρη εδώ. Θα ρίξω μέσα τα 50 γραμμάρια κακάο. Εδώ, μισό λεπτάκι. Ξαλίδι. Ακούστε τώρα να σας πω τι γίνεται. Σε αυτό το σημείο πρέπει να χαρακτηρίσετε με γεύση τον κορμό σας. Δηλαδή, εγώ ας πούμε θα βάλω ξύσμα από πορτοκάλι. Τέλεια. Γιατί θέλω να έχει ελαφριά γεύση πορτοκαλιού ο κορμός μου. Σε περίπτωση που δεν έχετε πορτοκάλι στο σπίτι και έχετε μανταρίνι, παπ, βάζετε μανταρίνι ξύσμα μέσα. Σε περίπτωση που δεν έχετε ούτε πορτοκάλι ούτε μανταρίνι, τι βάζετε? Λίγο βανίλια. Σε περίπτωση που δεν έχετε ούτε βανίλια, τι βάζετε? Λίγο μαστίχα. Γενικά τον κορμό σας μπορείτε να το δώσετε οτιδήποτε γεύση θέλετε. Σε αυτό το σημείο εδώ θα βάλω και το κακάο. Και όπως σας λέω, άμα το κακάο είναι ποιοτικό, δεν χρειάζεται να βάλετε και πολύ ποσότητα. Μόλις με 50 γραμμάρια κακάο, 50 γραμμάρια κακάο, θα φτιάξουμε έναν κορμό σοκολατένιο. Εφόσον το κακάο μας είναι ποιοτικό. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη, θα ρίξω μέσα και το ξύσμα του πορτοκαλιού. Όπως σας είπα, εγώ θα βάλω ξύσμα πορτοκαλιού γιατί θέλω να έχει γεύση πορτοκάλι. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάτι άλλο, μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο. Είναι καθαρά θέμα δικό σας. Είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει και η πιο εύκολη συνταγή που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι μαζί με τα παιδιά. Και όχι μόνο. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην λατρεύει το μοσαϊκό, κορμό, σαλάμι, σοκολατένιο όπως το λένε. Ή η δούκισα στην Κύπρο. Βέβαια στην Κύπρο η δούκισα είναι τόση
Μαναγία μου, κάνουν τη διπλάσια ποσότητα όταν τη λείπουν. Οπότε, αν θέλετε να το κάνετε κυπριακό, πρέπει να το διπλασιάσετε. Οπότε, έριξα και το ξύσμα από το πορτοκάλι και το βάλα με μία σπατουλίτσα. Ανακατεύω να πάρω μία πηχτή πάστα εδώ. Θα δέσει εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ πώς γίνεται. Κακάο, άχνη, βούτυρο. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, η μαμά μου το έκανε με μαργαρίνη, η αλήθεια είναι, δεν το έκανε με βούτυρο. Και τη μαργαρίνη την έπλαθε με τα χέρια, οπότε θυμάμαι ότι όταν έκοβα τον κορμό είχε κάποια κομμάτια βουτύρου στην άκρη, κάποια κομμάτια που δεν είχαν γίνει. Οπότε ο καλύτερος τρόπος είναι να μαλακώσουμε το βούτυρο για να μπορέσει να γίνει αυτή η πηχτή πάστα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο τι θα έχουμε, θα έχουμε γεύση παντού. Τώρα, πάμε να ρίξουμε τα υπόλοιπα μας υλικά, θα ρίξω μέσα τα καρύδια, εδώ, θα ρίξω μέσα τα μπισκότα, εδώ. Ξέχασα τίποτα? Όχι. Ξαναλέω ότι σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ιδιαίτερους ξύρους καρπούς που χούφιστε και γίνεις. Μπορείτε να βάλετε κάποια δημητριακά που σας αρέσουν. Μπορείτε γενικά να βάλετε οτιδήποτε θέλετε να έχει crunchy μέσα το μοσαϊκό σας. Και βάλα. Ανακατεύω εδώ. Κοιτάξτε πόσο εύκολη συνταγή που έχει. Εν τω μεταξύ, άμα μου λιάσουμε τα μπισκότα από πριν, να θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα κατά έναν περίεργο τρόπο δένουν. Γίνονται ένα. Κοιτάξτε εδώ. Βουάλα. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε το μοσαϊκό μας. Το δύσκολο κομμάτι, ξέρω ότι ίσως και να σας μπερδεύει μερικές φορές, δεν υπάρχει κάτι που να σας μπερδεύει. Κοιτάξτε εδώ τι θα κάνετε. Έτσι όπως είναι, θα πάρετε μία λαδόκολλα. Θα ρίξετε αλάτι, ξέχασα να βάλω, αλλά δεν πειράζει. Έβαλα στο άλλο που έχω κάνει, γιατί έχω ετοιμάσει ήδη ένα. Θα βάλετε όλο το μοσαϊκό σας εδώ και θυμηθείτε να πάρετε μία μαρίς. Δηλαδή, μία μαρίζα πραγματικά να ξέρετε ότι πάντα με πάντα σας βγάζει πολύ περισσότερο φαγητό και πολύ πιο εύκολη τη ζωή σας στο πλήσιμο. Κοιτάξτε εδώ. Με μία μαρίζα καθαρίζω τα πάντα και δεν μένει τίποτα στο μπολάκι. Τι κάνω? Υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία λύση είναι, για να παίξει λίγο πιο γκουρμέ, βάζουμε λίγο κονιάκ στα χέρια, εδώ. Οπότε και δεν κολλάει το μείγμα στα χέρια μας, γιατί έχουμε το κονιάκ, εδώ. Και παίρνει μια έξτρα γεύση κονιάκ στο τέλος, σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε. Σε περίπτωση που δεν θέλετε, απλά δεν δίνεται σημασία σε αυτό που μόλις είπα. Οπότε, με το που απλώσουμε το μείγμα μας, βγάζω τα γατιά, εδώ, τυλίγω, και θυμηθείτε ότι μην προσπαθήσετε να δώσετε ωραίο σχήμα με τη λαδόκολλα, γιατί η λαδόκολλα γενικά σπάει, και επειδή έχουμε και υγρασία μέσα, θα μαλακώσει και θα σπάσει. Οπότε, ή θα δώσουμε σχήμα μετά με αλουμινόχαρτο, που είναι πάρα πολύ ωραίο, ή θα δώσουμε σχήμα με μεμβράνη. Εγώ με μεμβράνη θα δώσω σχήμα. Οπότε, κοιτάξτε τι θα κάνω. Έτσι όπως είναι, λίγο. Σαν πρώτη φάση, κάνω μια καραμελίτσα εδώ. Αλλά όσο και να σφίξω εδώ, να θυμάστε ότι θα κοπεί η λαδόκολλα. Δηλαδή, δεν θέλουμε να μην έχει ωραίο σχήμα ο κορμός. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν είναι τέλειος. Αλλά, κοιτάξτε εδώ τι μαγικό γίνεται. Μόλις πάρω και βάλω μία μεμβράνη και τελείξω με μεμβράνη, αρχίζω και πιέζω τη μεμβράνη. Κοιτάξτε. Οπότε, η μεμβράνη θα δώσει το τέλειο σχήμα. Εδώ. Και μόλις δώσω το τέλειο σχήμα με τη μεμβράνη, εδώ, τότε η μεμβράνη, επειδή δεν θα αφήσει να σκιστεί η λαδόκολλα, τι κάνω, παίρνω, πιέζω τη μία μεριά, πιέζω και την άλλη και κοιτάξτε εδώ πόσο τέλεια που έχει σφίξει το σαλάμι. Και είναι και ίσιο, δεν πάει έτσι, κουρμποτά. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, το βάζουμε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη να παγώσει. Έχω ετοιμάσει ήδη ένα εγώ. Εδώ. Και... Η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει στον κόσμο είναι αυτή. Πραγματικά, και ποιος δεν μπορεί να κάνει ένα κορμό σοκολάτας, μοσαϊκό, σαλάμι, πείτε το όπως θέλετε. Είναι φανταστική συνταγή. Ξαναλέω ότι ο κορμός με αυτόν τον τρόπο καλύτερα να μπει στο ψυγείο, όχι στην κατάψυξη. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε κορμό κατάψυξη, πρέπει να βάλουμε κρέμα γάλακτος, να το κάνουμε τύπου σεμιφρέντο, για να μην παγώσει πάρα πολύ. Γιατί στην κατάψυξη το βούτυρο γίνεται πέτρα. Ενώ η κρέμα γάλακτος στην κατάψυξη τι γίνεται, παγωτάκι. Αυτό θέλω να θυμάστε. Οπότε, ανοίγω το μοσαϊκό μου εδώ. Βουαλά. Και πάμε να κόψουμε
Ξαναλέω πάλι, αν θέλετε να το παίξετε γκουρμεδιάριδες, μπορείτε να βάλετε λίγο αλκοόλ πάνω στο μαχαίρι να έχει ένα τελετέο touch αλκοόλ η συνταγή σας. Οπότε, κόβουμε. Μονικό. Ο πιο εύκολος κορμός που υπάρχει. Και κοιτάξτε εδώ, το φανταστικό είναι να πετύχουμε μία κατάσταση όπου ο κορμός δεν σπάει σε κομμάτια. Δηλαδή, όταν η αναλογία βούτυρο, κακάο, ξηρή καρπή και όλα τα υπόλοιπα είναι σωστή, πρέπει να υπάρχει, κοιτάξτε εδώ, να υπάρχει λίγο απ' όλα μέσα, αλλά να μην παραέσει μπισκότα ή να μην έχει περισσότερο σοκολάτα. Πρέπει να είναι ολοκληρωμένο. Και η αλήθεια είναι πως ενώ το μοσαϊκό τρώγεται και σε θερμοκρασία ψυγείου ή πώς το λένε, ή κατάψυξης, είναι πάρα πολύ ωραίο να αφήσετε το μοσαϊκό σε θερμοκρασία δωματίου να το δοκιμάσετε και εκεί. Γιατί οτιδήποτε έχει λιπαρά, μέσα σε αυτό είναι τα τυριά, είναι οτιδήποτε έχει κρέμα γάλακτος, οτιδήποτε έχει βούτυρο, δηλαδή ένα τυρί άμα το φάτε από ψυγείο, να θυμάστε ότι είναι ωραίο. Άμα τα αφήσετε μισή ώρα στη θερμοκρασία δωματίου, το τυρί είναι 10 φορές πιο νόστιμο. Γιατί μαλακώνουν τα βούτυρα στη θερμοκρασία δωματίου και βγάζει περισσότερες γεύσεις. Το ίδιο πράγμα ισχύει βέβαια και εδώ πέρα με τον κορμό. Δηλαδή, άμα τα αφήσουμε λίγο σε θερμοκρασία δωματίου, πάντα μα πάντα τι γίνεται. Ο κορμός γίνεται πολύ πιο νόστιμος. Έχω δύο γωνίες και 2, 4, 6, 8, 10, 12 κομμάτια γλυκού σε μόλις 1,5 λεπτό διαδικασία. Γιατί περισσότερο ώρα μιλάω. Και έχω εκεί πέρα. Και είναι φανταστικό, είναι συγκλονιστικό. Καλό ότι μπορείτε να πάτε ό,τι και θέλετε. Εγώ το πορτοκάλι το ακούω. Άμα έχετε κανένα ιδιαίτερο λικέρ στο σπίτι, τύπου καφέ λικέρ, τύπου αυτό το υπέροχο καραμέλας, τύπου κρέμας, τύπου μπέιλις, ας πούμε, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε θέλετε. Κάντε τον κορμό δικό σας. Γενικά μπορείτε να πειραματιστείτε, μπορείτε να το κάνετε τύπου τιραμισού. Αλλά βασική συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, να σας ευχηθώ μία όμορφη ημέρα. Είμαι σίγουρος ότι θα πιείτε τον καφέ σας μαζί με τον κορμό σας και θα το ευχαριστηθείτε και είμαι σίγουρος ότι σήμερα όλη η Ελλάδα θα φτιάξει κορμό. Οπότε, μία κοινοποίηση στο Facebook, μία κοινοποίηση στο Instagram ή ένα mention. Κάντε κοινοποίηση στους φίλους σας για να φτιάξουν τη συνταγή. Σε περίπτωση που είστε άντρας και έχετε δει τη συνταγή, κάντε μία κοινοποίηση στη γυναίκα σας για να την κάνει. Σε περίπτωση που είστε γυναίκα, κάντε μία κοινοποίηση στον άντρα σας και στα παιδιά σας για να τους ειδοποιήσετε ότι το κάνατε. Οπότε θα περιμένουν να κρυώσουν μέσα στο ψυγείο. Σε περίπτωση που είστε ανυπόμονοι, βάλτε το στην κατάψυξη. Σε περίπτωση που δεν είστε ανυπόμονοι, περιμένετε στο ψυγείο. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο live. Γεια σας. Α, πολύ καλά τα πήγα σήμερα. Ήμουνα καλός.